Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα. Τρίτη και 13. Και σήμερα δεν πρόκειται να σα πω για τι βρωμιέ αυτή τη διακυβέρνηση, αλλά πρόκειται να επισκεφθούμε μια διαχρονική ιστορία τοποτηρητία. Και θα παρακαλούσα α, τις φωτογραφίες να ακολουθούν αυτήν την το λένε, πορεία του λεγόμενου slide show και καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος λοιπόν, να τις ξαναπιάσουμε. Από την αρχή γιατί, διότι τι ήταν η Ελλάς, η Ελλάς η οποία σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα έχει εκχωρήσει την εθνική της κυριαρχία και την οικονομική τη αυτοδιοίκηση και αυτονομία το είχε πριν από τρία χρόνια. Λέμε τα μνημόνια, έχουμε εκχωρήσει και τα σχετικά. Τώρα αυτό έχει κάνει το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Συνεπώ και αυτό εντάσσεται σε αυτή την υπόθεση. Η Ελλάς πάντοτε ήταν ένα προτεκτοράτο. Ήταν ένα προτεκτοράτο, ένα κράτο, δηλαδή το οποίο τελούσε υπό την προστασία μεγάλων δυνάμεων, διότι αυτέ το δημιούργησαν σε περίπτωση που εκείνε δεν ήθελαν παρά την ανδρεία, την πίστη και τον ηρωισμό ε, ορισμένων όχι όλων. Από του προγόνου μα δεν θα υπήρχε ελληνικό κράτο, διότι είχαμε καταφέρει να έχουμε ξεκινήσει έναν νικηφόρο επαναστατικό πόλεμο, ο οποίο ε, κατέληξε σε έναν οδυνηρό και απολύτω καταστροφικό ε, εμφύλιο. Αν λοιπόν δεν είχαμε να αποπληρώσουμε ορισμένα δάνεια και να παίξουμε έναν ρόλο στι ε, στρατηγικέ βλέψει μεγάλων δυνάμεων, όπω κυρίω η Μεγάλη Βρετανία στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι ελληνικό κράτο δεν θα υπήρχε. Αλλά ε, δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα είχε ισχύσει στην περιοχή που σήμερα καλύπτεται από την ελλαδική επικράτεια, πόσοι από όλοι αυτήν θα ήταν ελληνική ή και, 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 και. Εν πάση περιπτώσει, ο πρώτος μας βασιλεύς, καθώς έχουμε ε, έτσι, επισκεφθεί και την δική του περίπτωση στο παρελθόν, ήταν ο Βαβαρός, ο Όθον. Για όλους εσάς που αγαπάτε την λέξη γερμανοτσολιάδες, ε, έχετε υπόψη σας ότι θα ήταν το ίσως ακριβέστερο να... Uh, εισαγάγουμε την uh, πρώτη uh, version αυτή τη έννοια και όχι λέξεις, του Βάβαρο. Τσολιά, δηλαδή ενό τύπου που μα ήρθε από τη Βαβαρία για να μα uh, κυβερνήσει, διότι οι μεγάλε uh, δυνάμει την δεκαετία του 1820, τέλη 1820-1830, συμφωνούσαν μεν ότι ο βασιλεύς των Ελλήνων δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να είναι Έλληνα. Ελά τώρα, πλάκα μου κάνει οι Έλληνε θα έχουν Έλληνα βασιλιά. Κατά πρώτον, τι θα είχαν. Κομνινό, καντακουζινό, σαραντινό, καντακίτσεν, το αποχητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Εδώ μα έχουν πείσει ότι εμεί και το Βυζάντιο δεν έχουμε καμία σχέση. Είμαστε όλοι κατευθείαν απόγονοι του Σοκράτη, χωρί Ιουστινιανού, Μακεδόνε, βασιλεί κομνινού, παλαιολόγου και διάφορου άλλου απεχθεί Λοιπόν, έτσι να μεσολάβουν και να μα χαλάνε τη μαγιά ε, τη ε, ελληνικότητά μα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αποφασίζουν ότι πρόκειται να έρθει. Ο ε, Όθων καταφέρει να κυβερνήσει για κάποια χρόνια, αρκετά αλλάσαν σήμερα το 1863 ε, και αφού έχει προηγηθεί μια εξέγερση με πρωταγωνιστή των Βούλγαρη. Εάν δεν κάνω λάθος, ο Όθων εκδιώκεται, όχι ότι οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν την τύχη του στα χέρια τους, οι Βρετανοί ουσιαστικά τα σκάσανε στους τότε ε, αντιφρονούντες, πώς χρηματοδοτούνταν για παράδειγμα βαριά από ε, Πώ να το πω, υπερατλαντικά κέντρα όλοι και καλά ρίζος, πάστε στη Σιριζέη το ώστε να πέσει η κυβέρνηση η Σαμαρά και πριν την κυβέρνηση Σαμαρά να πέσει προηγούμενη κυβέρνηση και, 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 και όλα κέντρα χρηματοδοτούν, κυβερνήσεις ανεβαίνουν, κυβερνήσεις πέφτουν, διώξαν λοιπόν τον Όθωνα και μας ήρθε αυτό εδώ το παιδί. Παιδί γιατί. Διότι γεννήθηκε σε μια οικογένεια στη Δανία η οποία δεν ήταν έτσι ε, ιδιαίτερο, πώ ε, ψηλομίτα για βασιλικά στάνταρ. Όμω είχε το εξή χαρακτηριστικό. Ήταν μέσα στη μεγάλη χωρία θειών, ε, ξαδέρφων, ε, μπατζανάκιδων και λοιπόν συγγενών που συγκροτούσε τι. Την ιερή κλίκα τη Ευρωπαϊκή Αριστοκρατία. Σα θυμίζω ότι ο Φίλιππο που παραιτήθηκε των καθηκόντων του δίπλα στην Ελισάβετ και έχει ελληνική καταγωγή του Εδιμβούργου, για του Ρώσου έχει το 1980, το κάτι. λέει: Θα ήθελα να επισκεφθώ τη Ρωσία. Αλλά οι μπάσταρδοι σφάξαν τη μισή μου οικογένεια. Δηλαδή, ο, ο Βρετανό ε, μον, ε, μονάρχη, Άναξ, Άναξ τέλο πάντων, ε, 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 μιλάει για του Ρώσου ότι σφάξαν τη μισή του οικογένεια, ενώ είναι από την ελληνική βασιλική οικογένεια. Όλοι του είναι έτσι. Όμω. Οι Βρετανοί ενώ ήθελαν να φέρουν τον Αλφρέδο, αν δεν κάνω λάθο, δευτερότοκο γιο τη βασιλή ε, Βικτόρια, κολλήσανε ένα στου άλλου. Του λένε: Να σου πω, οκ, okay, είπαμε, μην το ξεφτυλίσουμε τελείω. Δική σου είναι η Ελλάδα, αλλά μην κάνει έτσι. Έτσι λοιπόν, ο ε, πρίγκιπ τότε Βίλεμ, ε, Γουλιέλμο, εδώ πέρα τον βλέπουμε ε, κακαρωμένο στο βασιλικό του νεκροκρέβατο, αφού εδολοφονήθη από τον ε, Σχοινά στην Θεσσαλονίκη, ο οποίο Σχοινά πόζαρεζε έναν αρχικό, μετά τον σφάξανε βεβαίω όπω σε όλε τι high profile δολοφονίε. Έρτε ένα τρελό. Ε, Βαράει την μπαλωθιά, μπαλωθιά είπα πολλά και θυμήθηκα, και μετά τον, τον τρώει η μαρμάγκα της ιστορία για να μην ε, ψάχνουμε πολλά-πολλά.